Μάρι, μια και μπαίνει συνέχεια, λέει ΑΚΑΠ, έχει πάθει ποτέ κανένα ατύχημα? Μια και μπαίνω συνέχεια ΑΚΑΠ. Α, όχι. 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 Η μία που έπαθα ήταν με προφυλακτικό, αλλά τριγύρω. Τι πράγμα? Λέει, καμιά στιγμή. Τι? Παίξε, 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 παίξε. Λέει, μιας και μπαίνεις χωρίς προφυλακτικό. Έπαθες τίποτα ποτέ, αυτό λέω. Τι θέλετε να πάρετε, παιδιά? Άμα ήταν... Λέει, μπορεί. Σου λέει, μπορεί, ρε φίλε. Ναι, εντάξει. Και να έχεις κάποιο 3-4 μέρες τέτοιο, εντάξει, οκ. Να βγάλεις κανένα κονδύλωμα. Κάποια φάση ψήρες είχα βγάλει λίγο, αλλά δεν ξέρω τι ήταν, μια φάση άλλη. Ψήρες? Πού έβγαλες ψήρες, χαμηλά? Ναι. Κόλλησες ψήρες χαμηλά? Ναι. Γιατί είμαι ο μόνος είμαι. Ψήρες χαμηλά? Ναι, πριν 1,5 αιώνα, έτσι, όχι προχθές. Τίποτα, είχα έτσι για 2 μέρες λίγο, μου έδωσε ένα σπίτι. Μαλάκα, δεν το έχω ξανακούσει από άντρα. Εκεί λίγο ντράπηκα, ξέρεις, ήταν γυναίκα, ε. Σε κόλλησε γυναίκα, ήταν, λες. Ήταν γυναίκα, γιατρός. Και φωνάζει και μία άλλη, ας πούμε, νοσοκόμα τι ήταν. Νοσταλγός του Μαγκουκούλα, ευχαριστούμε. Με αυτές τις στιγμές μεγαλώσαμε, Μάρη, με το γέλιο που έβασαν τα μηνύματα με τους αγαπημένους ακροατές. Αντιφίγκο, Τελπιέρο κλπ. Σβάμε, εξοργιστής, ναι. Πω πω, Αντιφίγκο. Ο Αντιφίγκο το παιδί είχε φύγει έξω πανεπιστήμιο, πού ήταν? Τόσο πολύ δάσος ήσουν, άρε φίλε, και έβγαλες ψήρες εκεί πέρα. Δεν είναι τόσο πολύ δάσος. Δεν είχε κάνει μόνο με το. Ξέρεις, οκ, okay, κάπως έκασε με κάποιαν τώρα. Κάποιαν, κάποιαν. Από γυναίκα κόλλησες λογικά. Όχι από άντρα, ρε Βασίλη. Μαλάκα είσαι τρελό. Άλλο λέω, ρε φίλε. Ναι, τι? Μπορεί να μην κόλλησες από επαφή, σώνει και καλά. Α, πώς, ναι, από το, μπορεί από κάτι το περιβάλλον, ναι. Ναι. Πού, δεν είμαι εγώ, τι, εγώ σπετακάθω, δεν είχε τίποτα κάτι. Μπορεί από κάποια κάτι, θυμάμαι, άστε. Θυμάμαι κάτι με κάποια, άστε. Νημούψορες, έχω ακούσει ψήρες. Ναι, αυτό εννοώ, ρε. Εσύ τι κατάλαβες? Ναι, αλλά στον άντρα. Από τι να είναι, στον πρώτη άντρα. Φορά το έχω ακούσει. Η γιατρός μόνο που πήγα, μου λέει, παίζει να είσαι σήμερα, λέει, ο τρίτος που έρχεται. Συνηθιζότανε. Μου λέει, παίζει να είσαι, λέει, ο τρίτος σήμερα. Και δηλαδή, σε μία μέρα ο γιατρός είχε 3 περιστατικά. Μου το είπε αυτή. Τώρα, μα λέει, ψέματα, τι να σου πω, γυναίκα, ρε, για ποιο λόγο. Και μου, απλά μη βρίσκεται δύσκολη θέση. Με τσοπού ψηρές. Ναι, φώναξε και μία άλλη να δει, ασκούμενη κάτι, κάτι τέτοιο. Περίμενε, σε εξέτασε. Σε εξέτασε γιατρός. Είδε τις ψήρες χαμηλά. Ναι. Ήσουν το τρίτο περιστατικό στην ημέρα και φώναξε την ασκούμενη. Είναι ασκούμενη νοσοκόμα για να δει κάπως κάτι, τι κάνει, τι εξετάζει, κάτι, κάτι. Και λέω, θα φωνάξουμε κι άλλους? Και λέει, όχι, λέει, είπε κάτι, η κυρία λέει, είναι... Δεν λέει ψέματα η γιατρός. Άλλος λέει. Την ασκούμενη γιατί τη φώναξε, ρε φίλε? Να δει, να δει τη ράτσα είναι η ψήρα, ρε, πούστη. Μαλάκα, όταν πέθανε η μάνα μου, φώναξε ο καθηγητής μέσα, 5-6 ασκούμενος. Άσε ο για θάνατο που θέλει να κάνει νεκροψία και τέτοια. Είχε εσύ ψήρε στα. Είχε εσύ ψήρε χαμηλά. Και φωνάζει την ασκούμενη. Την ασκούμενη. Να δει μήπως είναι θανατηφόρο, μήπως είναι επικίνδυνο. Να δει κάτι. Δε, Βασίλη, πάμε να τη βρούμε τη γιατρό να την ρωτήσει, ρε Πούστη. Για την εμπειρία, να δει να ξέρει. Ξέρω εγώ, ρε Πούστη, τι να σου πω. Τέτοια εμπειρία, ρε μαλάκα, να δει. Είναι το ασλαμά με ψήρε. Αμα τι εμπειρία! Για να δει πώς τι εξετάζουν, λέει, πού πήρε ένα φακό εκεί τέτοιο, πήρε κάτι, ξέρω εγώ, ρε Βασίλη. Ρε μαλάκα, τέτοια εξερεύνηση ούτε στο σπήλο, ρε μαλάκα, του φίλου μας, του αδικοχαμένου, του Μιχάλη, ρε μαλάκα, τέτοια εξερεύνηση. Να μου σηκωθεί, ρε φίλε. Φωνάζει και την άλλη. Εσύ πήγες στο γιατρό για αυτόν τον λόγο, για τις ψήρες? Ναι, γιατί είχα φαγούρα, το κατάλαβα, ρε. Είχα φαγούρα, πολύ. Είχα φαγούρα, ρε. Πόσες να ήταν εκεί, δεν είχε κανένα φάρμακο να πάρεις, να βάλεις εκεί? Φίλε, μου έδωσε. Μήπως σου έδωσε κανένα ειδικό σκουφάκι από αυτό που βάζαμε στα μαλλιά για τις ψήρες να βάλεις το πουλί σκουφάκι, ρε μαλάκα? Από αυτό που βάζαμε στο σχολείο με το δίχτυ. Μου έδωσε ένα σαν, κάτι, σαν ειδικό σαμπουάν και ένα σπρέι να βάζω. Αυτή την κλασική, την άσπρη. Τη σκόνη που βάζαμε στα μαλλιά για τις ψήρες. Όχι, κατάλαβα. Δεν σου έδωσε τέτοιο. Και σκούφο, εκείνο το γαλάζιο. Ρε, το σκούφο με το δίχτυ. Σπρέι και ένα σαν ειδικό σαμπουάν, τον στο ποτό. Τι πάθαμε.
Ναι, και έβαλε και πετρέλαιο μετά για να πέσουν. Το κάνανε αυτό παλιά, ναι, το κάνανε.